Το θερμό χειροκρότημα της πλειοψηφίας των συνδήμοτών του απέσπασε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ο οποίος από νωρίς το βράδυ της Κυριακής δεχόταν τα συγχαρητήριά τους για την τρίτη επανεκλογή του στο τιμόνι του Δήμου. Αυτή τη φορά από την πρώτη Κυριακή εκλέχθηκε με ποσοστό 47% έχοντας 20 μονάδες διαφορά από τον Ανδρέα Κουκλινό, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Ο συνδυασμό του Κώστα Γήπαρη συγκέντρωσε 17,3% και τέταρτο ο Νικήτα Μελισάκη με τη λαϊκή συσπήρωση και ποσοστό 8,7%. Η συμμετοχή στο Δήμο από στις εκλογές ήταν στο 59%. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχή μου. Διότι με στήριξε ο λαός του από Κορώνα. Εάν δεν με στήριζε δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Διότι να θυμίσω ότι κλεβάστηκα, υβρίστηκα, συκοφαντήθηκα κι όμως έπρεπε να σταθώ ορθιος. έπρεπε να βάλω πάνω από όλα τροποκόρονα και αυτό έπραξα. Ο Χαράλαμπος Κουκιανάκη, παρά το ότι εξ αρχή κοιμάνθηκε σε ποσοστό ασφαλεία για την εκλογή του από την πρώτη Κυριακή, έζησε την αγωνία τη αναμέτρηση στο γραφείο του με τους στενούς του στενού του συνεργάτε, χαρακτηρίζοντα την προεκλογική εκστρατεία δύσκολη προ το πρόσωπό του και την οικογένειά του. Όμως ήρθε η ώρα να αλλάξουμε πάλι σελίδα. Καλό λοιπόν όλους, σε πνεύμα σύμπνοιας, ομόνοιας και αγάπης, να ανοίξουμε μια νέα σελίδα στον αποκόρωνα και να οδηγήσουμε τον Αποκόρονο εκεί που τον ανήκει, ψηλά. Ο Ανδρέα Κουκλινό με το συνδυασμό Αλλάζουμε τον Αποκόρονα ήρθε δεύτερο, ευχαριστώντα του συνδημότε του για τη στήριξή του, μια και για πρώτη φορά διεκδίκησε την ψήφο του και του υποσχέθηκε ότι για την επόμενη πενταετία θα προτάξει από τη θέση τη αντιπολίτευση τι θέσει του για την ανάπτυξη τη περιοχή. Θα ήθελα να συγχαρώ καταρχήν τον κύριο Κουκιανά για την επανεκολογή του και να πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι για το ποσοστό που καταφέραμε σαν καινούριο συνδυασμό τη φορά που κατεβαίνουμε στο Δήμο Αποκορώνου και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλες που τίμησαν το συνδυασμό μας και μας έφεραν σε αυτή τη θέση. Από την πλευρά του, Κώστα επικεφαλής επικεφαλή του Συνδυασμού Αποκόρονα Νέα Αρχή, ευχαρίστησε του πολίτε του Αποκόρονα για τη συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία, σεβόμενο την ετοιμιγορία του. Σε γραπτή του ανακοίνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων πω ο συνδυασμό έκανε έναν έντιμο, δίκαιο και αξιοπρεπή αγώνα χωρί δεσμεύσει από πολιτικά ή επιχειρηματικά κέντρα και συμφέροντα τα οποία μα πολέμησαν ανηλαιώ, όπω λέει χαρακτηριστικά. Θα συνεχίσουμε, θα είμαστε παρόντε για το καλό του τόπου, μα λέει στην ανακοίνωσή του. Στη μάχη του Σταυρού τι περισσότερε ψήφου συγκέντρωσε ο Γιάννη Κουκουράκη από το ΦΡΕ με 613 Σταυρού από την παράταξη του Χαράλαμπου Κουκιανάκη.